Θέλω να σχολιάσουμε πάρα πολύ την είδηση που διαβάσαμε πριν από λίγο. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, το Βατικανό κυκλοφόρησε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ίδιο με το Pokemon Go, αλλά αντί για Pokemon θα μπορείτε να πιάνετε Αγίους. Θα λέγεται Follow Go και μάλιστα λέει ο Πάπας Φραγκίσκος ο ίδιος έδωσε την ευλογία του για αυτό το παιχνίδι και του φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τζαν, πες μου κάτι. Θα μου ανταλλάξεις τον Άγιο Δομήνικο σου με τον Άγιο Βαλεντίνο? Ναι, εγώ θέλω δύο για τον Άγιο Βαλεντίνο, γιατί είναι πιο σπάνιος, είναι πιο mainstream μάλλον. Ναι ρε φίλε, αλλά στον Άγιο Δομήνικο έγινε το Survivor, έλα τώρα, είναι super rare. Σε παρακαλώ, για τον Βαλεντίνο όλοι μιλάνε. Εντάξει, απλά δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο σκοπός, ξέρω εγώ, του όλου. Η εκκλησία είναι κοντά στην νεολαία, ξέρω ότι είναι ο κλασικός ο θείος, εγώ θα κάτσω με την νεολαία στο τραπέζι, τη φάση, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνεται μια κίνηση τελείως... Ατυχής. Εγώ θα λέω ατυχής. Δεν ξέρω αν ήταν ατυχής, απλά δεν την καταλαβαίνω. Αυτό δηλαδή. Προσπαθούν στην ουσία να προσεγγίσουν νέα παιδιά. Απλά φαντάζομαι τα παιδάκια που παίζουν Fortnite ξαφνικά να αρχίζουν να συλλέγουν Αγίους από εδώ και από εκεί. Και να βλέπεις βίντεο από εδώ. Εγώ έπιασα αυτόν τον Άγιο, εγώ έπιασα εκείνον τον Άγιο. Και ξέρω εγώ να αρχίζουν να τσακώνονται τώρα και για τους Αγίους εκεί που τσακωνόντουσαν για τους χορούς του Fortnite. Ναι, δηλαδή. Κοίτα, έχει ένα θετικό. Αυτό το παιχνίδι θα λαμβάνει η χώρα στους δρόμους της Ρώμης. Οπότε φαντάζομαι ότι στο Βατικανό και στη Ρώμη θα παίζουν οι καθολικοί, που είναι εκεί οι φανατικοί καθολικοί. Οπότε θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν να απολαύσουν αυτή την υπέροχη αγαπημένη αιώνια πόλη και παράλληλα να πιάνουν και έναν Άγιο. Έτσι, επειδή μου πούνε έπαιξα και λίγο, είδα και την πόλη μου. Δηλαδή, τι λογική δηλαδή τώρα, αντί να δούμε τη Ρώμη. Θα πιάσουμε και δύο Αγίους. Θα πιάσουμε και δύο Αγίους. Ναι, ρε, φαντάζομαι μετά, και αυτό που λέει ο Πέτρος, να τσακώνονται, ξέρω εγώ. Γιατί η Κωστακή βάρεσε στο σημαντή σου, έχει Άγιο Βυσάριο να level 95, κυρία. Και... Μην νικάει στις μάχες, κύριε, μου κάνει περισσότερους αγιασμούς από ό,τι μπορώ να του κάνω εγώ και με νικάει. Λοιπόν, άκου, φαντάσου να είναι το παιδάκι τώρα και να βρίσκει να έχει τον Άγιο Βυσάριο, να ξέρω εγώ, level 99 και να πετυχαίνει μπροστά στο παιχνίδι το διάβολο. Και λέει, τι επίθεση, τι επίθεση, αγιασμός. Και ο διάβολος γίνεται Άγιος και γράφει από κάτω, it's super effective. Η σκέψη του άλλου, να είναι ο διάβολος μπροστά του, να μην μπορεί να τον νικήσει και ξαφνικά να αρχίσει να γελάει και ο διάβολος, όπως το Yu-Gi-Oh, και ξαφνικά. Έχω και τα 3 κομμάτια της Αγίας Τριάδας. Έχασες, διάβολε. Αγία Τριάδα.